Η βαθιά καπιταλιστική κρίση φέρνει σφοδρού ανταγωνισμού ανάμεσα στι αστικέ τάξει των δύο χωρών, με αναβίωση εθνικισμών, πολέμων προσφυγιά. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΠΑ και ΝΑΤΟ έχουν μεγάλε ευθύνε στις σύγκρουση των αγώνο Καραμπάχ και εμπλέκονται στον ανταγωνισμό του με Ρωσία και Κίνα. Ξαναμοιράζουν τη γη, αναδιανέμουν του ενεργειακού δρόμου με το λαό το αίμα, τα σύνορα χαράζουν. Ειδικό είναι ο ρόλο τη αστική τάξη τη Τουρκία στο πλευρό του Αζερβαϊτζάν, τον οποίο καθόλου τυχαία υπέθαλψε το πρόσφατο ανακοινοθέν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και να που τώρα ανοίγουν πάλι το παραλιακό, ανοίγουν το παραλιακό μέτωπο των Βαροσίων, το οποίο και καταγγέλουμε. Τέλος, η πορεία των γεγονότων δείχνει ότι στα εδάφη που για δεκαετίες επί Σοβιετικής Ένωσης ζούσαν οι ειρηνικά Αρμένοι και Αζέρι, τώρα αλληλοσκοτώνονται στα συντρίμια της ανατροπής του σοσιαλισμού. Άλλη μια απόδειξη της ανατρότητας του σοσιαλισμού και της σημερινής καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Οι δύο λαοί, διδασκόμενοι από την ίδια τους την ιστορία, να αντιπαλέψουν τα μονοπόλια και να διαμορφώσουν προϋποθέσεις με κριτήριο τα δικά του συμφέροντα για ρήξη με το καπιταλιστικό σύστημα.